στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύου ουράνιε, παράκλητα, το πνεύμα της αληθείας, κατά το Υιού παρών και τα πάντα του τώρα, ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής σου οδηγός, ευθέει και σκύνος σου την μήνη και κατάρρευσε εμάς τις αποφάσεις κυρίως και σώσε τους μαγαθέτες της χάσης μου. Αμήν. Κράτησουμε. Θα ασχοληθούμε σήμερα με κάτι εξίσου σημαντικό όπως τα άλλα, αλλά που δύσκολα, πολύ δύσκολα ακούγεται σε ομιλίες. Με το θησαυρό εκείνο που όλοι μας κουβαλάμε, όσοι είμαστε εδώ μέσα, όσοι είναι βαπτισμένοι, κουβαλάνε ένα πολύ μεγάλο θησαυρό. Το ότι φέρνουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και ξέχωρα από το ιδιαίτερο όνομα που έχουμε, Κώστας, Θανάσης, Βασίλης κλπ. Έχουμε ένα κοινό όλοι, χριστιανοί. Στην εποχή των μαρτύρων, οι μάρτυρες, όταν επρόκειτο να μπουν μέσα στη παλέστρα, στο στάδιο, όπου θα αγωνίζονταν είτε με θηρία, είτε με φωτιές, είτε με οτιδήποτε άλλο βασανιστήριο, αγωνίζονταν για να υπερασπίσουν το όνομα Χριστιανός. Γιατί ήταν το όνομα Χριστιανός έμβλημα, το σημάδι ότι ανήκαν στο Κύριο Ιησού Χριστό. Το όνομα Χριστιανός φανέρωνε όλο το πιστεύω που εμείς σήμερα υπερασπιζόμαστε και σε κάθε εποχή. Όλο το πιστεύω. Και ο Χριστός ενώπιον του Ρωμαίου αυτοκράτορα του Πιλάτου που παραστάθηκε μπροστά του για να κριθεί, όπως λέει και το σύμβολο πίστεως, επί Ποντίου Πιλάτου εκρίθη ο Κύριος, παραστάθηκε και ομολόγησε ο Κύριος και εκείνος με μεγαλοπρέπεια και με σιωπή την καλή μαρτυρία. Την καλή μαρτυρία. Ποια είναι η μαρτυρία? Αυτό που είπε ο ίδιος, εγώ, είπε μπροστά στο Πιλάτο, εις τούτο γεγέννημαι. Γι' αυτό το λόγο έχω έρθει στον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Και εκεί βέβαια τον ρώτησε ο Πιλάτος, και τι εστί αλήθεια? Και βέβαια η απόκριση ήταν και είναι στους αιώνας, ότι εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι και η ζωή. Όλοι λοιπόν, όλοι οι μάρτυρες, όταν πήγαιναν να προσφέρουν θυσία τον εαυτό τους στο μαρτύριο, όλοι ομολογούσαν ότι είναι χριστιανοί.
η ονομασία αυτή χριστιανός με δύο, με μία λέξη ονομάζεται, με δύο λέξεις ονομάζεται καλή μαρτυρία. Δεν υπάρχει άλλη μαρτυρία που να είναι όνομα και ουσία καλή μαρτυρία, αφού πρόκειται για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που ο Κύριος, που ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού υπέρ παν όνομα. Δηλαδή είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Μπροστά λοιπόν στους κριτάς, στους δικαστάς, όλοι οι μάρτυρες, όταν ρωτώντο οποιαδήποτε ερώτηση για να απολογηθούν, απαντούσαν «Χριστιανός ημί». Αυτές οι δύο φράσεις, δύο λέξεις, «Χριστιανός ημί», από τότε που πρωταγουστήκανε, ασκούν ακαταγόνιστη μυστική έλξη στους παλαιστάς υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και στους χριστιανούς όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Χριστιανός σήμαινε τότε την πίστη και τη μέχρι θανάτου αιμονή. Δεν κουνιέμαι, δεν μετακινούμαι καθόλου από την πίστη που έχω και την αιμονή σε αυτή την πίστη που στηρίζει τα δόγματα της αλήθειας της Εκκλησίας μας. Όσοι λοιπόν πίστευαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν και θα βαπτίζονται, θα φέρουν το όνομα αυτό, το μεγαλειώδες, το ουράνιο όνομα, Χριστιανός. Κατά τους αποστολικούς χρόνους, αποστολικοί χρόνια χαρακτηρίζονται μέχρι και το πρώτο αιώνα. Τα πρώτα 100 χρόνια ανήκουν στους Αποστόλους και Αποστολικούς Πατέρες. Και λίγο μετά βέβαια, αλλά κυρίως τα 100 πρώτα χρόνια ονομάζονται Αποστολικά χρόνια και πατέρες, Αποστολικοί Πατέρες. Λοιπόν, κατά τους αποστολικούς χρόνους, για πρώτη φορά αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων, ακούστηκε το όνομα Χριστιανοί ή Χριστιανοί ακούστηκε. Ψευδιδικό άρθρο λέει στους χριστιανούς της Εκκλησίας της Αντιοχίας ακούστηκε για πρώτη φορά. Κάθε άλλο όνομα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας σκεπαζόταν από το όνομα Χριστιανός. Ήταν το πρώτο και το κεφαλαιοδέστερο από τα ονόματα, αφού γεννιόταν από το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού ο Χριστιανός. Είναι πολύ χαρακτηριστική απάντηση του Αγίου Μάρτυρος Κάρπου. Κάποια μέρα υπάρχει γιορτή Κάρπου και Παπύλου, δύο Αγίων. Της Αποστολικής Εποχής είναι αυτή. Λοιπόν, ο Άγιος Κάρπος είναι μάρτυρας της Εκκλησίας μας. Στάθηκε μπροστά στο Ρωμαίο Ανθύπατο για να απολογηθεί γιατί ήταν χριστιανός και τον ρωτάει ο διοικητής, που ήταν και κριτής, τις καλή, με άλλα λόγια, ποιο
είναι το όνομά σου. Αποκρίθηκε ο μακάριος μάρτης Κάρπος στην ερώτηση ποιο είναι το όνομά σου. Το πρώτον, το όνομά μου, δηλαδή το βάζω εγώ να καταλάβουμε, είναι το πρώτο και εξαίρετο όνομα. Δεν υπάρχει άλλο πάνω από αυτό. Το πρώτο και εξαίρετο όνομα. Χριστιανός. Αυτό είναι το όνομά μου. Είδε το ενδοκόσμο ζητής. Αν ζητάς τώρα το κοσμικό, κοσμικό μου όνομα, Κάρπος. Δίνει ταυτότητα, γι' αυτό και αυτοί οι κύριοι το πρώτο που είχαν να χτυπήσουν, να αφαιρεθεί από ταυτότητα το όνομα Χριστιανός. Τον πειράζει τον πειρασμό. Δεν θέλει να ακούει Χριστιανός. Ποιο είναι το όνομά σου? Το πρώτο και εξαίρετο όνομα, απαντάει ο Άγιος, είναι Χριστιανός. Τώρα, αν θέλεις το κοσμικό όνομα, είναι Κάρπος. Το πρώτο και εξαίρετο όνομα, Χριστιανός. Η δόξα των μαρτύρων ήταν το όνομα αυτό. Ξεσήκωνε το φωνικό με μίσος στις τάξεις των διωκτών. Όταν ακούγανε Χριστιανός, φουντώνανε από το μίσος εναντίον των Χριστιανών. Όταν ακούγανε Χριστιανός, γινόταν μενόμενοι, τρελοί όταν ακούγανε το όνομα οι διώκτες. Ορίοντο ως λέοντος, ως λέοντες ειδωλολάτρες, λέει. Όπως το λιοντάρι βρυχάτε, και αυτοί έτσι, λέει, ορίονταν σαν λιοντάρια όταν άκουγαν αυτήν την ομολογία ότι είμαι Χριστιανός. Ο Τερτυλιανός, ένας της Εκκλησίας μας απολογητής και Άγιος της Εκκλησίας, λέγει, όταν άκουγαν τη Θεία Ομολογία, με συγχωρείτε, γλέγει, τι να πει κανείς, οι πλήστοι μέσα από τον κόσμο, οι περισσότεροι, οι πλήστοι, μισούν το όνομα τούτο τυφλά, μισούν το όνομα τούτο, το όνομα του Χριστιανού, ώστε δεν δύνανται να καταθέσουν κάποια καλή μαρτυρία για ένα Χριστιανό. Όταν εκαλούνται να καταθέσουν μια μαρτυρία για τον Α ή Β Χριστιανό, δεν μπορούσαν να την καταθέσουν χωρίς να προσθέσουν και την κατηγορία «Α, για αυτόν με ρωτάς». Και απαντούσαν «Είναι Χριστιανός». Με μίσος και με απέχθεια, σαν κατηγορία την ανέφεραν σε βάρος των Χριστιανών, το όνομα Χριστιανός. Ο Γάιος ο Σίος, ένας, είναι καλός άνθρωπος, αναφέρει ο Τερτυλιανός για κάποιο πρόσωπο. Έλεγαν ο κόσμος, ο Γάιος είναι καλός άνθρωπος, πλην όμως είναι Χριστιανός. Αυτή ήταν η κατηγορία. Καλός άνθρωπος, αλλά κοίταξε, είναι Χριστιανός. Άλλος αναφέρει με παρόμοιο τρόπο, εκπλήττομαι, κάποιος άλλος λέει, γιατί ο Λούκιος Τίτιος, άνθρωπος με φωτεινό μυαλό, αναφέρει κάποιος για τον Λούκιο, λέει, είναι άνθρωπος με φωτεινό μυαλό, αλλά εκπλήττομαι γιατί έγινε χριστιανός. Πώς αυτός ο τόσο σπουδαίος, ο φωτισμένος άνθρωπος έγινε χριστιανός? Ήταν κατηγορία το όνομα
κατηγορία. Κανείς δεν διερωτάται, κανείς δεν κάνει το ερώτημα για τούτο ακριβώς, για αυτό το λόγο ακριβώς. Ο Γάιος είναι τίμιος επειδή είναι χριστιανός και ο Λούκιος είναι φωτισμένος επειδή είναι χριστιανός. Ενώ αντίθετα λέγανε είναι μορφωμένος, κρίμα που είναι χριστιανός. Πώς το έκανε αυτό? Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή είναι χριστιανός είναι φωτισμένος. Εμείς, για μας, σε καιρό ειρήνης, κουβαλάμε το τίμιο όνομα χριστιανός. Σε καιρό ειρήνης. Ενώ οι μάρτυρες, για να κηρύξουν μέχρι θανάτου, το βασιλικό αυτό όνομα του χριστιανού. Εμείς σε καιρό ειρήνης, αυτοί σε καιρό διωγμών. Ο Μέγας Βασίλειος πλέκει εγκόμιο, εγκομιάζει, αναφέρει ύμνους για την ανδρεία, την ανίκητη των μαρτύρων και γενναίων του χριστιανού στρατιωτών, του Χριστού στρατιωτών, οι οποίοι ομολογούσαν τους εαυτούς των ενώπιον του άρχοντα που τους απειλούσε με ελεύθερη τη φωνή, με θάρρος και ανδρεία, χωρίς να φοβούνται από τους διώκτες που είχαν μπροστά τους ούτε να σκιάζονται για τις απειλές, ονόμαζαν τους εαυτούς τους και τους ανακήρυταν χριστιανούς. Λέγαν μπροστά σε οποιοδήποτε φόβητρο, ανέφεραν χριστιανός είμαι. Δεν δίσταζαν. Και σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, ο μακάριες γλώσσες, όσες γλώσσες την ιεράν εκείνην αφήκαν φωνήν, την οποίαν ο μένα ήρ αέρας δεξάμενος τη δέχτηκε τη φωνή αυτή χριστιανός και αγιάστηκε. Οι άγγελοι δε ακούσαντες χειροκρότησαν. Διάβολος δε με τον δαιμόνον ετραυματίστη. Κύριος δε εν ουρανής, ο Κύριος των ουρανών επάνω, έγραψε στον κατάλογό τους τα ονόματα εκείνων που υπεράσπίστηκαν το θησαυρό όνομα χριστιανός. Είπαν λοιπόν ο καθένας από τους μάρτυρες στο μέσον του σταδίου που θυσιάζονταν, παρών χριστιανός ημί, χριστιανός είμαι. Και όλοι όσοι βρίσκονταν για θυσία έτοιμοι, δεν είχαν ο ένας διαφορετικό όνομα από το άλλο, οι 40 μάρτυρες παραδείγματος χάρη, μες στη Λίμνη, κατάργησαν το ξεχωριστό βαπτιστικό όνομα και είχαν ένα όνομα όλοι, χριστιανός είμαι. Με ένα όνομα έφυγαν από την παγωμένη Λίμνη οι 40 μάρτυρες. Και αυτό ήταν κάθημα. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε». Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, το εξηγώ, δεν γίνεται αλλιώς να καυχηθώ για τίποτα άλλο στον κόσμο παρά μόνον για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και οι μάρτυρες όλοι εκαυχόντο για ένα πράγμα, για το όνομα του Ιησού Χριστού.
και το είχαν σύμβολο και δύναμη και ήσαν έτοιμοι για θυσία. Η ομολογία χριστιανός, η ονομασία δηλαδή, είναι ιερή ομολογία. Εξαγιάζει την ατμόσφαιρα, χαροποιεί τους αγγέλους, καταθλίβει το διάβολο, τραυματίζει τους δαίμονες, εφραίνει, ευχαριστεί τον αγωνοθέτη Χριστό, αυτόν που θέσπισε τους αγώνας του μαρτυρίου. Αυτός είναι που όρισε τους αγώνας ο Χριστός μας, χάρη του ονόματος, και είναι τιμή σε εκείνον που για το όνομά του υπερασπίζεται το όνομα του Κύριου Χριστού και πέφτει σαν το στάρι στη γη, ώστε να αναστηθεί μια μέρα που ο Κύριος θα το καλέσει στους ουρανούς επάνω. Οι θεοφόροι μάρτυρες είναι έτοιμοι να υπομείνουν τα πάντα, όλοι οι μάρτυρες, να υπομείνουν τα πάντα για να μην ξεπέσουν. Προσέξτε το, είναι έτοιμοι, λέει, να υπομείνουν τα πάντα για να μην ξεπέσουν από την καλή μαρτυρία. Έτρεμαν, ούτε να συλλογιστούν δεν ήθελαν ότι, ότι κάποια στιγμή μπορεί να αφήσουν το όνομα του Κυρίου. Δεν μπορούσε το λόγο από το λογισμό τους. Η Αγία Περπέτουα πρόκειται για μια μάνα γεμάτη στοργή, γεμάτη ευαισθησία. Είναι όμως νεαρή, κοπελίτσα, και έχει ένα παιδάκι. Δεν λυγίζει ενώπιον μπροστά στον πατέρα της που είναι ειδωλολάτρης και την καθηκετεύει, την παρακαλεί, τη θερμό παρακαλεί και της λέγει: «Επίθυσον ελεήσασα το βρέφος, κάνε θυσία κοριτσάκι μου, λυπείς το μωρό που έχεις». Ο πατέρας, ο παππούς δηλαδή, λυπείς το παιδάκι και πρόσφερε θυσία στους θεούς και στον αυτοκράτορα. Στέκει απτόητη, αλήγιστη, ανίκητη μπροστά στον αγέροχο δικαστή Ιλαρίωνα, η Αγία Περπέτουα. Περιφρονεί την αντίχριστη πρόκληση που της λέει: «Φύσε», της λέει ο δικαστής, ο Ιλαρίωνας, «φύσε των πολιών του πατρός σου, φύσε των πολιών, λυπήσου τα άσπρα μαλλιά του πατέρα σου, των πολιών του πατρός σου, φύσε της του πεδίου νηπιότητος, λυπήσου το νήπιο παιδί το δικό σου που το έχεις εδώ μπροστά σου, λυπήσου λοιπόν και τον πατέρα σου, λυπήσου και το παιδί σου, επίθυσον υπερσωτηρίας των αυτοκρατόρων». Θυσίασε και για τη σωτηρία των αυτοκρατόρων. Αυτά άκουγε το κοριτσάκι μάνα από τον δικαστή, για να θυσιάσει, να λυτρωθεί και αυτή και το παιδί και ο πατέρας της. Η Περπέτουα, αθλήτρια του Χριστού, απορρίπτει παταγωδός τη ξεδιάνθρωπη παράκληση και πορεύεται χέρουσα στη φυλακή και στο θάνατο. Με την ένδοξη ομολογία στα χείλη, χριστιανή ημί. Χριστιανή βαδίζει, ούτε παιδί, ούτε πατέρα μπροστά. Εδώ εφαρμόζεται του Κυρίου λόγος: «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα ή ο θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκαισθη μου άξιος». Ένας μόνο να έχει εφαρμόσει αυτό που είπε ο Κύριος, που είπα τώρα μόλις: «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα
Εκείνος που αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του. Πιο πολύ από μένα, ναι, δεν είναι άξιος. Η Αγία Περπέτουα το εφάρμοσε. Και ένας λέει μόνο να το εφαρμόσει, το Ευαγγέλιο ζητάει αυτό που εφαρμόζεται. Όχι ήταν εφάρμοστο. Οι δεσμοφύλακες των διωκτών φυλάσσοντες τους δεσμίους ομολογητάς που φύλαγαν τους χριστιανούς ομολογητές μέσα στη φυλακή, αγνοούσαν ότι ήσαν φύλακες, οι δεσμοφύλακες που στέκονται απ' έξω τη φυλακή, αγνοούσαν ότι οι φυλακισμένοι χριστιανοί είναι χριστιανοί, είναι θησαυροί, και ότι φύλαγαν θησαυρούς και όχι ανθρώπους. Θησαυρούς και όχι ανθρώπους. Γιατί αυτοί οι μάρτυρες, οι φυλακισμένοι, κουβαλούσαν το μεγάλο θησαυρό. Κουβαλούσαν το μεγάλο θησαυρό. Τον Χριστό. Και ήσαν και αυτοί θησαυροφύλακες. Τον είχαν μες στην καρδιά και τον φυλάγανε τον Χριστό. Στο στάδιο στη Σμύρνη κάποιος δίνει μαρτυρία για να υπερασπιστεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι σαν το κοριτσάκι νέος, αλλά είναι γέροντας με άσπρα μαλλιά, 86 ετών, και παλεύει με τα θηρία τους αντίχριστους. Αυτή είναι τα θηρία. Τη φωνή θυσίασε και αρνήσου το όνομα που υπερασπίζεσαι, την άκουγαν σαν να βγαίνει μέσα από τον Άδη. Τόσο φοβερή τους φαινόταν η φράση «αρνήσου τον Ιησού Χριστό», σαν να βγαίνει μέσα από τον Άδη. Και λοιπόν ο Άγιος Πολύκαρπος, που ήταν αθλητής μεγάλος, πολύ μεγάλος αθλητής, παρά τα γεράματά του, ακούει τη δελεαστική πρόταση του υπάτου, του δικαστή, που ήταν και υπάτος, αξιωματούχος. Τι του λέγει? Εδέσθητή σου την ηλικία. Λυπήσου την ηλικία. 86 χρονών. Λυπήσου την ηλικία σου. Δεν λυπάς τα νιάτα σου? Όμοσον σημαίνει δώσε όρκο ότι αργήσε το όνομα εκείνο που υπερασπίζεσαι. Και απολύωσε. Και θα σας αφήσω ελεύθερο. Λιδόρισον τον Χριστόν. Λιδόρισον τον Χριστόν. Βλασφήμισε τον Χριστό. Τον περίμενε ο φρικτός θάνατος, άμα δεν έκανε αυτά που του έλεγε ο άρχοντας, ο Άγιος και ιερός Πολύκαρπος, ατρόμητος ομολογητής του Χριστού, έτοιμος να ρηφθεί στη φωτιά του μαρτυρίου, απορρίπτει τη σατανική πρόκληση. 86 έτη δουλεύω αυτό. Τον υπηρετώ τον Χριστό 86 χρόνια και ουδέν με ειδίκησε και δεν μου έκανε κανένα κακό, κανένα δίκημα. Και πως δύναμε, του είπε βλαστήματον, λιδόρισον τον Χριστό, βλαστήματον. Και απαντάει, και πως δύναμε βλασφημίσε, πως μπορώ να βλασφημίσω τον βασιλέα μου, τον σώσαντά με, εκείνο το βασιλιά που με έσωσε.
στην επιμονή και στις απειλές του Ανθιπάτου, ο μάρτης επίσκοπος, μαθητής ήταν των Αποστόλων, Παύλου. Μεγαλείο ψυχή, αντιτάσσει σε αυτά που του είπε βλαστήματο Χριστό, κάνε ορκή σου και θα σε απολύσω και τα έστα, και το καταξής απαντάει. Ή καινοδοξής ή να ομώσω την Κέσαρο στίχη, εάν έχεις, του λέει, στο μυαλό σου και την καινοδοξία, τη φρενοβλάβια, αν είσαι φρενοβλαβής και θέλεις, λέει, να ορκιστώ στο Κέσαρο στο όνομα, να υπερευστώ εκείνον, όπως εσύ λες, να προσποιηθώ, του είπε ο αυτοκράτορας, τουλάχιστον αν δεν αργήσει, προσποιήσου ότι αργήσε. Κάνε ότι αργήσε, και αυτό θα το υπολογίσω ελαφρυντικό, να σε αφήσω ελεύθερο. Προσποιήσου. Και μετά κάνε ό,τι θέλεις. Εσύ, λέει, αγνοείς τι σημεί, αγνοείς τι σημεί εγώ, του λέει ο Άγιος Πολύκαρπος. Ποιος είμαι εγώ? Τι σημεί, προσέξτε το. Μεταπαρησίας άκουε, με θάρρος σου απαντάω, χριστιανός ημί. Οποία μεγαλοπρέπεια, ο γέρον νέου καρδιά, αγωνιστής πρώτου μεγέθους. Είμαι χριστιανός. Ή δε θέλεις, ή δε θέλεις τον του χριστιανισμού μαθήν λόγων, αν θέλεις να μάθεις κάποιο λόγο για τον χριστιανισμό, δώσ' ημέρα και άκουσε. Δώσε μου ώρα, χρόνο και άκουσέ με. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το λόγο. Δεν αναφέρουμε εδώ τι είπε παρακάτω, αλλά του λέει να σου πω ποιος είμαι και τι είναι αυτός τον οποίο υπερασπίζομαι, του λέει. Ούτε φωτιά, ούτε σίδερο, ούτε μαχαίρι, ούτε τίποτα. Γέροντας. Οι άλλοι, ούτε το παιδάκι της, ο βρέφος της, η Αγία Περπέτουα. Χριστιανοί είμαι. Τούτος εδώ, χριστιανός είμαι. Και αν θες και παραπέρα, σου απαντάω. Ο λόγος περί του χριστιανισμού είναι λόγος πίστεως. Είναι λόγος πίστεως. Τελείως. Και μόνο ο χριστιανός να πει ο βαπτισμένος είναι ομολογία. Χριστιανός ή μη. Είναι ομολογία. Οι μάρτυρες όλοι της Εκκλησίας μας μπροστά στο βήμα του δικαστού, μπροστά στο βήμα του δικαστού, δεν ανέφεραν κουβέντα για την επίγεια καταγωγή τους. Ήταν από ανάκτορα, ήταν από πανεπιστήμιο σαν τον Άγιο Τετελιανό, ήταν από μεγάλη καταγωγή, κουβέντα για την καταγωγή τους. Είμαι του τάδε, να κάνουν χρήση μεγάλου ονόματος για να απαλλαγούν από το μαρτύριο ή και το θάνατο. Καμιά κουβέντα. Και ακόμη και αξίωμα αν είχαν, αδιαφορούσαν για το αξίωμα που είχαν, σαν τον Άγιο Γιώργιο, σαν τον Άγιο Δημήτριο, σαν το Άγιο Θεοδόρο το Τύρανο, είχαν το Τύρονας. Ήταν όλοι εξαπατούχοι αυτοί. Άγιος Αρτέμιος που είναι σήμερα. Ο Άγιος Αρτέμιος που είναι σήμερα. Ήταν αξιωματούχοι. Αδιαφορούσαν. Το ξέγραφαν, δεν είχε καμία αξία μπροστά στο όνομα χριστιανός. Ακολουθούν όλοι οι μάρτυρες, όλοι. Από το πρώτο, ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Ο Χριστός μαρτύρησε για την αλήθεια που ήταν ο ίδιος. Όλοι οι άλλοι ακολουθούν το μαρτύριο για την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο δρόμος του ουρανού. Από εδώ προς τα πάνω, αυτός είναι ο δρόμος. Να μαρτυρεί ο κάθε πιστός, κάθε ψυχή πιστή, να μαρτυρεί ότι είναι χριστιανός και να μην
διστάζει πώς θα χαρακτηριστεί από το περίγυρό του. Προηγουμένως διαβάσαμε, οι πλήστοι, οι περισσότεροι ήσαν και είναι μέχρι σήμερα κατά του Ιησού Χριστού. Το ίδιο συμβαίνει και θα συμβαίνει σε όλους απολύτως τους αιώνας. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει μία σπουδαία ομιλία στον Άγιο Λουκιανό. Στον Άγιο Λουκιανό. Και μάλιστα ένα διάλογο μεταξύ του Αγίου Λουκιανού και του Δημίου εκείνου που θα τον εκτελέσει. Γίνεται διάλογος ανάμεσα στον Αγίου Λουκιανό και στο Δήμιο. Έχεις διασωθεί αυτός ο διάλογος και σαν θησαυρός έχει διατηρηθεί μέχρι και σήμερα. Ερωτά ο Δήμιος, ερωτά τον Άγιο Λουκιανό, τον μάρτυρα, και απαντά ο μελοθάνατος ομολογητής, ποιας ή πατρίδος, ποια είναι η πατρίδα σου, και απαντάει, χριστιανός ημί. Τι έχεις επιτίδευμα, ποιο είναι το επάγγελμά σου, και απαντάει ο Άγιος, χριστιανός ημί. Τι να σπρογόνους, ποιοι είναι οι γονείς σου, και απαντάει, χριστιανός ημί. Ενή τούτο το ψηλό ονόματι, λέει, με ένα λόγο, με αυτό το υψηλό και σπουδαίο όνομα χριστιανός, έδινε την απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που του έκανε ο Δήμιος. Γιατί ήξερε ο Άγιος, προσέξτε το, εκεί στηρίζεται η ευχή, πώς τη λέμε, η ολιγόλογη, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, αναφέρει το όνομα του Κυρίου. Ήξερε λοιπόν ο Άγιος ότι και μόνο το όνομα χριστιανός χτύπαγε την κεφαλή κατάκορφα του διαβόλου και τίναζε για τα καλά τον βασανιστή του όταν άκουγε το όνομα ότι είναι χριστιανός. Είναι δηλαδή κεραυνός το όνομα του Ιησού Χριστού στο διάβολο όταν το ακούει. Διαβάζω σε ένα βιβλίο τις προάλλες, στο λεωφορείο μέσα ταξιδεύανε οι άνθρωποι και ξαφνικά σηκώθηκε κάποιος και λέει, σταμάτα, σταμάτα, τι με τυραννάς. Κάποιος πιο μπροστά έλεγε, Κύριε Χριστέ, ελέησόν με. Και πέρα πίσω ήταν ένας που είχε δαιμόνιο μέσα του. Και γεμάτος λέει, αφρούς, σηκώθηκε και κατέβηκε το λεωφορείο. Δεν κατέβηκε αυτός, το δαιμόνιο το κατέβασε. Έχει δύναμη το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο μάρτυρας πάντοτε δίνει την απολογία ότι είμαι χριστιανός. Αυτό είναι πανοπλία, σημειώνει εδώ πέρα. Το όνομα χριστιανός είναι πανοπλία. Είναι θησαυρός, ασύλλητος. Εκεί λέει στην Αμφίπολη, δεν ξέρω, οι τάφοι μπορεί να έχουν κλεφτεί τα θησαυροί από μέσα. Ο θησαυρός που υπήρχε στις ψυχές των μαρτύρων, δεν υπήρχε καμία αντίπαλη δύναμη που να μπορούσε να τον εξορίξει και να τον κλέψει. Ήταν θησαυρός που ήταν μέσα και δίνει δύναμη. Και ήταν το όνομα του Ιησού Χριστού στις καρδιές των μαρτύρων. Γι' αυτό και ο Παύλος φωνάζει και το λέει, δεν ζω εγώ, ζει σε μένα ναι, ο Χριστός. Χριστιανός ημί. Η καλή ομολογία, η καλή ομολογία, χριστιανός είμαι, περιέχει όλες τις απαντήσεις που περίμενε να ακούσει ο Δήμιος
από πού κατάγεσαι, ποιος είναι ο πατέρας σου, τι δουλειά κάνεις, από πού έρχεσαι κτλ. Χριστιανός είμαι, χριστιανός είμαι, χριστιανός είμαι. Λέει, δίνει όλες τις απαντήσεις. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι στην ποια είναι η καταγωγή σου, η πατρίδα σου δηλαδή, η Άνω Ιερουσαλήμ είναι. Γι' αυτό και είναι χριστιανός. Άρχοντας είναι ο Κύριος στην Άνω Ιερουσαλήμ. Άρα σωστά είπε, χριστιανός είμαι και δίνει ποια είναι η πατρίδα του. Σε αυτή που βασιλεύει ο Κύριος. Ο χριστιανός έχει γνήσιο επάγγελμα, ποιο είναι το επάγγελμά σου ρωτάει και είπε χριστιανός είμαι. Το γνήσιο επάγγελμά του δεν είναι εδώ, είναι εκεί πάνω, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Εκεί θα ζει σαν τέλειος πολίτης και θα έχει ως επάγγελμά του Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Το επάγγελμά του ήταν αυτό. Αιώνιο ένο στην Αγία Τριάδα. Αιώνιο ένο είναι μια δοξολογία. Γι' αυτό είπε, το επάγγελμά μου είναι αυτό. Αλλά πού ή το δυνατόν να νιώσει τέτοια πράγματα ο Άρχοντας. Τα ένιωθε ο Άγιος. Γι' αυτό κοιτά, ό,τι έχει ο πιστός μέσα στην καρδιά του, αυτό και εκφράζεται. Λέει, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί ο κάθε μάρτυρας Άγιος και κάθε χριστιανός. Εκ του περισσεύματος της καρδίας. Ο χριστιανός έχει συγγενείς τους Αγίους. Πώς το λέει ο Κύριος, αδέρφια μου είσαστε. Είσαστε αδέρφια μου. Τι είπε εκεί, Κύριε σε ζητάει η μάνα σου. Είχε κόσμο και έκανε κήρυγμα ο Χριστός και του φωνάξανε, σε ζητάνε η μάνα σου και τα αδέρφια σου, σε θέλουνε. Και απαντάει ο Κύριος, αδέρφια μου είναι αυτοί που ακούνε το λόγο μου και τον εφαρμόζουν. Αυτοί είναι αδέρφια μου. Λοιπόν, και ο μάρτυρας αδέρφια έχει τους πιστούς, τους ομοειδεάτες του και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και όχι μόνο αδερφό, αλλά και φίλο. Γιατί ο Κύριος είπε, εμεί φίλοι μου εστε, δικοί μου φίλοι είσαστε και δικά μου αδέρφια. Συνεπώς, χριστιανός σημαίνει τα πάντα. Περιέχει αυτές οι δύο λεξούλες, περιέχουν όλο το πιστεύω του Ευαγγελίου που γράφει μέσα. Όλο το πιστεύω. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώστε ενή ρήματι με μία λέξη και τι σύ και ποιος είσαι και πόθεν και από πού και τίνον και από ποιους κατάγεσαι και τι, ποιο είναι το επαγγελμά σου, με ακρίβεια εδίδαξε και διδάσκει κάθε μάρτυρας όταν λέει είμαι χριστιανός σε αυτά τα ερωτήματα, με ακρίβεια απάντησε από πού είναι. Γιατί αυτή είναι η καταγωγή του, το όνομά του και η μελλοντική εργασία του, διακονία του. Όπως λέει ο Αγγέλος, ότι είναι πνεύματα διακονητικά που διακονούν και ανθρώπους, πως το λέει, η σωτηρία που παρευόμενα είναι από εκεί πέρα, τα στέλνει για να σώσει τους ανθρώπους. Στα χείλη όλων των μαρτύρων αντιχούσε, ακουγόταν όλων των μαρτύρων ο λόγος «Είμαι χριστιανός». Αυτό ήταν το καύχημα, η περηφάνεια, η δόξα τους, το ότι ονομάζονταν χριστιανοί. Ένας διάκος από τη Βιέννη, σπουδαίος ομολογητής και μάρτυρας της Εκκλησίας των Κατακομβών, των πρώτων χριστιανικών αιώνων,
την Ιταλία δηλαδή, αφού υπέμενε με γενναιότητα όλα τα βασανιστήρια που, με τα οποία τον έκανε απειλήσει, αποσιωπά το έθνος και την πόλη και αποκρίνεται με ρωμαϊκή διάλεκτο, Ρωμαίος ήτανε, ο Άγιος Σάνκτος, απαντά στη ρωμαϊκή γλώσσα προς όλα τα ερωτώμενα, σε όλα όσα το ρωτούσαν, Άγιος Σάνκτος, «Χριστιανός ημί». Αυτό το όνομα λέει και αντί του ονόματός του και αντί της πόλεως του και αντί των γονέων του, αυτό ομολογούσε. Και μία πολύ σπουδαία αρχαία μεγαλομάρτης Βλανδίνα, Βλανδίνα όνομα είναι αυτό, την εγκομιάζει η εκκλησιαστική ιστορία, την επαινεί την Αγία Βλανδίνα εκκλησιαστική ιστορία, γιατί έδωσε την καλή λογολογία ανάμεσα σε πολλά, περνώντας πολλά βασανιστήρια. Η Μακαρία, Αγία Βλανδίνα, σαν γενναίος αθλητής που είχε φρόνημα νεότητος, ας ήταν και σε μεγάλη ηλικία, στην ομολογία και που έκανε μέσα στην ομολογία της ότι είναι χριστιανή, έβρισκε στην ομολογία μέσα η ίδια, ένιωθε, ζούσε η Αγία αυτή βοήθεια, ανάπαυση, ειρήνη και απονησία, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τους πόνους, και μόνο το όνομα δηλαδή έφερνε αντί το φρικτό βασανιστήριο που έπρεπε να υποφέρει πολύ, ένιωθε ανακούφιση λέει από τους πόνους, μόνο από το όνομα «Χριστιανή είμαι». Από τον Ιερό Χρυσόστομο εγκομιάζεται η Αγία Μάρτης Πελαγία. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ένα εγκόμιο, ομιλία δηλαδή, στην Αγία Πελαγία, γιατί λέει παρέμεινε πιστή μέχρι θανάτου, ομολόγησε τον εαυτό της ως χριστιανή και πέθανε μαρτυρικά. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το παρθενικό και παντός χρυσίου καθαρότερο σώμα, το παρθενικό και από κάθε χρυσό πιο καθαρό παρθενικό σώμα της, τοποθετήθηκε μέσα στο μνημείο. Το βάλανε μέσα στο μνημείο μετά το θάνατό της. Μέγα εντάφιον έχουσα το μαρτύριον, το κόσμο της ομολογίας καλοπιζωμένη. Λέει, στο νεκρό μέσα βάζουν και ορισμένα εντάφια, δώρα. Αυτή λέγει είχε και την στόλιζε μέσα στον τάφο της δύο πράγματα. Το όνομα του Χριστού και την παρθενία της. Το όνομα του Χριστού και την παρθενία της. Η παρθενία και η μαρτυρική ομολογία αποτελούν τα ωραιότερα εντάφια που κουβάλισε στον τάφο η Αγία Πελαγία. Χάρη της ομολογίας του τιμίου ονόματος Χριστιανός, οι μάρτυρες αποτάσσονται, λέει ο παπάς όταν βαπτίζει, αποτάσσει τον σατανά και πάσει την πομπή αυτού. Δηλαδή, άντε λες, πετάω πέρα τον διάβολο και όλη την ακολουθία του. Οι μάρτυρες, λέει, πετούσαν πέρα τον εαυτό τους, αν ήταν εμπόδιο οι γονείς ή τα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο, απετάσσονται τους γονείς που ήταν το εμπόδιο, μακριά. Είναι σαν εκείνο που είπε ο Απόστολος Πέτρος στον Κύριο, «Κύριε», όταν άκουσε ο Πέτρος, «εγώ πάω να μαρτυρήσω, να σταυρωθώ». «Α, δεν θα σε αφήσω, Κύριε», του λέει. Και του λέει, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά», του είπε ο Κύριος,
φύγε, γιατί δεν σκέφτεσαι αυτά που θέλει ο ουρανός, σκέφτεσαι του σατανά πράγματα. Λοιπόν, δεν έδιωξε τον Πέτρο με αυτόν τον τρόπο, αλλά εκείνο που, που τον έσπρωγνε για να τον εμποδίσει τον Κύριο. Και εδώ οι μάρτυρες δεν αποποιούνται, δεν διώκουν τους γονείς πέρα, αλλά διώκουν το δαίμονα που τους βάζει να τους έσπρωγνε για να, για να αργηθούν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήτανε πάνω και από γονείς και από παιδιά και από χρήμα και από κάθε υλικό αγαθό. Προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση η μαρτυρική, και θα τελειώσουμε με αυτό, την άλλη φορά θα συνεχίσουμε, απόφαση των αρχαίων χριστιανών. Είχαν μαρτυρική απόφαση των αρχαίων χριστιανών, είναι συγκινητική, λέει. Εάν πληθώμεν εις μαρτύριον, εάν μας καλέσουν για να μαρτυρήσουμε και να βασανιστούμε, μετά εντάσεως ομολογήν το τίμιον όνομα. Με όλο το είναι μας θα ομολογήσουμε το τίμιο όνομα. Και αν τούτου χάριν, και αν χάρη τούτου του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού κολαστόμεν, χαίρομεν. Αν λέει χάρη του ονόματος που θα πέρα, του Κυρίου που καλούμεθα να υπεραψιστούμε, βασανιστούμε, μας είναι μεγάλη χαρά, χαίρομεν. Χαίρομεν. Επί αθανασίαν σπεύγοντες, γιατί πηγαίνουμε από εδώ στην αθανασία, ψηλά στην αιώνια ζωή. Όλοι οι μάρτυρες και όλη η Εκκλησία μας αυτό πιστεύει, ότι δεν πεθαίνουμε, πως λέγεται το τροπάδι της Αναστάσεως, εκ του θανάτου εις τη ζωή μεταβαίνουμε. Εδώ είναι ο θάνατος. Και η Εκκλησία πολύ χαρακτηριστικά τονίζει ότι εδώ στην πεδιάδα του κλαδμόνος που βασανιζόμαστε σωματικά, εδώ είναι ο θάνατος. Εκεί είναι η χώρα των ζώντων. Ένθα ουκέστη πόνος, ουλίπη ουστεραγμός. Εδώ είναι ο πόνος, εδώ είναι ο θάνατος. Η μάρτυρες λέει πηγαίνουμε γεμάτη χαρά στην αθανασία, στην αθάνατη ζωή. Και μια καλιά, το όνομα Χριστιανός ημί. Ομολογήσαντες την καλήν ομολογία, οι μάρτυρες, ου μόνον εαυτού σώζομεν, λέει, έλεγαν, εμείς λέει, τώρα θα ομολογήσουμε οι μάρτυρες, μπροστά στους δημίους μας, την καλή ομολογία, ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά δεν σώζουμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τους νεοφωτίστους, είχαν και καινούριους βαπτισμένους. Και βεβαιούμεν στους νεοφωτίστους, δηλαδή τους ενδιέφερε και το παράδειγμα. Αυτοί φεύγανε ομολογώντας το όνομα του Κυρίου Χριστού κάτω από βασανιστήρια, αλλά ήταν θεατέ από την άλλη μεριά και οι νεοφώτιστοι, οι νεοβαπτισμένοι. Δίνουμε τώρα στους νεοφώτιστους τις διαβεβαιώσεις ότι όχι μόνο τους μάθαμε να πιστεύουμε, αλλά ότι σπερνόμαστε και χύνουμε το έργο μας για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το έργο λοιπόν, αυτούς ένοιαζε και περισσότερο, τι θα αφήσουν πίσω, ώστε να δουν οι γενιές που έρχονται, οι νεότεροι, να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Τι θα αφήσουν πίσω, αυτό είναι εδώ πέρα τώρα. Και τελειώνω. Βεβαιούμεν και τους κατηχουμένους και πιστοποιούμεθα και τους δίνουμε πιστοποιητικά ότι ναι, είναι χριστιανοί, είμαστε χριστιανοί και χάρη εκείνου του ονόματος θυσιαζόμαστε και χύνουμε το αίμα μας. Αμήν. Έχουμε και την άλλη φορά εξίσου να ακούσουμε και εσείς και εγώ. Θέλετε κάτι να πείτε? Είναι αναγκαία να το ακούσουμε αυτή την περίοδο που περνάμε τώρα. Ναι, να κάνω το σε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός. Πάτερ ημών που ενδύσσε εμείς, αγιαστεί το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το δοκιμά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των εμπιούσιων, δώσει ημίν σήμερα, και άνθεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμό, αλλά ρίστε ημάς από τον πονηρού, διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγξε και σώσε ημάς. Ευχαριστώ, είπα και άλλη μια φορά. Την άλλη, ευχαριστούμε. Την άλλη εβδομάδα. Την ώρα την εβδομάδα αλλάζει, δεν αλλάζει όλα. Ναι, αλλάζει. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Κυριακή, αυτό το Σαββατοκύριακο. Πότε αλλάζει? Κυριακή. Αυτή εδώ. Κυριακή, αλλάζει σίγουρα. Ναι. Είναι 28, αλλά αφού τη γίνει Κυριακή 26. Ναι, τώρα αλλάζει. Οπότε τη Δευτέρα θα έρθουμε 6 ώρα. 6, 7. 7. 7. Δεν πάω να έρθω. 6. Όχι, δεν πάω. Τι ώρα θα έρθουμε? 6. Θα πάμε. Όχι, 6. Αυτά πάει. Δεν μπορώ να έρθω. Δεν μπορώ να έρθω. Τι να κάνουμε? 6,5. Δεν κάνουμε. Ας το έτσι. 7 θα πιάσουμε. Να αφήσουμε 6,5. 6,5. Μπορείτε. Θα πάει μία ώρα πίσω. Τώρα. Λέω. Μία ώρα μπροστά. 6,5 θα το κάνουμε. Μία ώρα. Τι λέτε, σπέστε. Εγώ δεν κάνω γύρω εγώ. Τι θέλετε να κάνουμε να τελειώνουμε. Κανονικά πρέπει να πάει 7 από μια ώρα να πάει. Εγώ δεν μπορώ να έρθω, είμαι συνέχεια πρωί 12 ώρα τώρα, δεν μπορώ να έρθω. Δηλαδή 6 σχολάω εγώ από εκεί για να έρθω, πρέπει να έρθει να με αλλάξει και να δείτε το πιο νωρίς. Άρα την ίδια ώρα θα ξανάρθουμε, θα έρθουμε λίγο, θα είναι λίγο πιο νύχτα, δεν μας πέρασε όμως. Εντάξει, το φάει το βασίλειο. Εγώ είχα την εντύπωση, μου είχες πει 7 ότι θα το κάναμε. Ναι, κανονικά. 6,5 ώρα, άστο πώς είναι. Άστο πώς είναι. Γιατί είχαμε πει για 7 την περασμένη εβδομάδα. Αλλή μονό μας δεν μπορούμε να κάνουμε. Ενώ τώρα τρέχουμε μπροστά. Η κανονική μας ώρα είναι αυτή που θα έρθει. Η ώρα θα είναι 7 η ώρα όμως. Ναι, εντάξει.